Λόγος ήττα Ισάκ του Σύριου, περιρρεπτής τάξεως της διακρίσεως. Πρόσεχε πάντοτε τον εαυτό σου, ο αγάπητε αδελφέ, και παρατήρα ακριβώς στην ακολούθηση των πνευματικών σου έργων τας θλίψης οι οποίες σε συναντούν και τον τόπο της ερήμου που κατοικείς. Προσθέτει δε και τη λεπτότητα του νοού σου μετά της δρυμύτητος της γνώσεώς σου και το μήκος το πολύ της ησυχίας σου μετά των πολλών πειρασμών οι οποίοι στέλνονται παρά Θεού, του αληθινού ιατρού προς θεραπεία και υγεία της ψυχής σου, ποτέ μεν δια των δαιμόνων, πότε δε δια των σωματικών ασθενειών και κόπων, και άλλοτε μεν δια του φόβου των νοημάτων της ψυχής σου, των προσερχομένων από λυπηράς ενθυμίσεις οι οποίες μέλλουν να συμβούν εις τα έσχατα της ζωής σου, άλλοτε δε δια της ηλαράς και περιφρουρουμένης σε θείας χάριτος και των γλυκών δακρύων και της πνευματικής χαράς μετά των λοιπόν, ή να μην παρατείνω το λόγο απαραρίθμων απαντά. Παρατήρη λέγω, εάν δια όλων τούτων βλέπεις ότι οι ψυχικές σου πληγές θεραπεύθησαν ακριβώς όπως είναι, άραγε τα πάθη σου άρχισαν να εξασθενούν, προσδιόρισε σημείο και γενόμενος σε αυτόν, είδε ποια μεν πάθη βλέπεις ότι ασθένησαν στον εαυτό σου και ποια εξ αυτών εξέλιπων και απομακρύνθησαν παντελώς από σου και ποια εξ αυτών άρχισαν να σιωπούν ως εκ της υγείας της ψυχής σου και όχι από την απομάκρυνση των αιτιών από τα οποία φοβήσαι και ποια έμαθα να εξουσιάζονται από τον νου σου. Παρατήρη δε προσέτη τον εαυτό σου. Εάν βλέπεις καθαρά ότι εντός της ύψεως της ψυχικής σου πληγή άρχισε να ανέρχεται ζώσα σάρξ της οποίας υπάρχει σημείο της ψυχικής ειρήνης, επομένως και ποια των παθών σου με τα σπουδή σε παραβιάζουν και σε ποια περίπτωση και αν αυτά είναι εκ των σωματικών παθών ή ψυχικών ή των συνθέτων και συμμίκτων και αν ασθένησαν εις την ενθύμησή σου και κινούνται αφανώς και αδυνάτως και διεγείρονται ισχυρώς κατά της ψυχής σου και πάλιν εάν αναφανδών και μετεξουσίας διεγείρονται ή μετά ύπουλου τρόπου και αν ο νου σου προσέχει σε αυτά ως βασιλέας ο οποίος εξουσιάζει τις αισθήσεις του και όταν αυτά φανούν και κινούν πόλεμο εάν ο νους πολεμεί κατά αυτόν και δια της δυνάμεως αυτού εξασθενεί αυτά ή παραβλέπει και καταφρονεί αυτά και ποια μεν παλαιά πάθη εξαλήθησαν και ποια νέα ενεφανίστησαν. Παρατήρη δε αν και αυτά τα νέα πάθη κινούνται δια της φαντασίας και της ενθυμίσεως ή χωρίς πάθος ενθυμίσεως ή και στην ενθύμηση χωρίς πάθος και λογισμούς και ερεθισμών και εκ τούτων πάλι δύναση να γνωρίζει την κατάσταση της ψυχής σου εις ποιαν στάση ευρίσκεται και αν μεν τα παλαιά πάθη σε ενοχλούν δεν εξαλήφθησαν εις έτη παντελώς επειδή ευρίσκεται ακόμη αγώναση στην ψυχή καν αυτή δεικνύει καταυθόν ανδρεία και δύναμη τα δε νέα πάθη πάλιν ευρίσκονται εις ενέργεια και καθώς λέγει η Αγία Γραφή δια τον Δαβίδ ότι εκάθισεν εις τον οίκον αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Θεός εκ πάντων των εχθρών αυτού των περί αυτών και αυτά τα οποία σου λέγω μην καταλάβεις δια ένα μόνο πάθος αλλά μεταξύ των φυσικών παθών της επιθυμίας και του θυμού ενόησον και το πάθος της φιλοδοξίας η οποία ζωγραφίζει τα πράγματα και φαντάζεται αυτά και διαγείρει τον άνθρωπο εις επιθυμία και όρεξη προσέτει και το πάθος της φιλαργυρίας όταν συμφωνεί με ταυτού η ψυχή αναπαισθήτως αν και δεν συγκατατίθεται εις το έργο αλλά ζωγραφίζει εις το νου τα είδωλα των πραγμάτων της φιλαργυρίας για τις συναθρήσεις του πλούτου και πείθει την ψυχή και μελετά και φαντάζεται αυτά και να επιθυμεί την απόκτηση αυτών μετά των λοιπών πραγμάτων. Δεν πολεμούν όλα τα πάθη δια της προσβολής, διότι υπάρχουν και πάθη τα οποία προξενούν στεναχώρια μόνο και θλίψεις στην ψυχή, καθώς η αμέλεια, η κηδεία, η λύπη, οι οποίες πολεμούν τον άνθρωπο δια της προσβολής, ούτε μετά της ανέσεως, αλλά μόνο βάρος επιθέτουν στην ψυχή. Η δε δύναμη της ψυχής δοκιμάζεται τότε μόνο όταν οι κατά πάθη εκείνα τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο δια της προσβολής και όλων τούτων των παθών, πρέπει να έχει ο άνθρωπος λεπτή γνώση και κάποια σημάδια ή να γνωρίζει προχωρώνει στην αρετή που έφτασε και εις ποιαν χώραν ήρξα το να περιπατεί εις την γη την Χαναάν δηλαδή έφτασε εις την καθαρότητα του σαρκούς και εις την ειρηνική κατάσταση του σώματος και της ψυχής και εις την ενδεχομένη τελειότητα ή ευρίσκεται εις αίτη
εκτός του Ιορδάνου, δηλαδή περιπλανάται εισέτη όσοι Εβραίοι στην έρημο ή στα πάθη της σαρκός και στην ταραχή της αμαρτίας. Πρόσεχε δε και τούτο, εάν είναι ικανή η γνώση σου ή να διακρίνει δια του φωτός της ψυχής σου όλα τα ηρημένα καθαρός ή διακρίνει αυτά σκοτεινός ή είναι στερημένη τούτον. Παρατήρη δε, εάν τουλάχιστον ευρίσκεις ότι ο λογισμός σου ήρξα το ολοτελώς να καθαριστεί και αν ο μετεριορισμός του νεού σου πάβει κατά την ώρα της προσευχής και ποιον πάθος ταράζει τη διάνοιά σου όταν πλησιάζει την προσευχή ή αν αισθάνεσαι ότι η δύναμη της ησυχίας διαφυλάται στην ψυχή σου την πραότητα και αταραξία και ειρήνη η οποία η ησυχία ιδιαίτερο συνηθίζει να γεννά αυτά εις το νου του ανθρώπου και αν αρπάζεται ο νου σου πάντοτε αθελήτως εις τις έννοιες των ασωμάτων τα οποία δεν συγχωρείται εις τα συστήσεις να είδουν και να φανερώσουν κάτι περί αυτών ή αν ξαφνικά εξάπτεται στην καρδιά σου καρά η οποία αναγκάζει τη γλώσσα να σιωπά εκθέτης της καρδιάς αναδίδει η ειδονή κάποια αλλά διάφορον ή της ελκύει όλων των νου. Παρατήρ λοιπόν εάν τα αυτά συμβαίνουν σε εσένα εκτός δε των αυτών που είπαμε παραπάνω εμπίπτει ενίοτε εις όλο το σώμα τρυφής κάποια και αγαλίασης την οποία δεν δύναται σαρκική γλώσσα να εξηγήσει και διαθέτει έτσι προς τον άνθρωπο ώστε να λογίζεται όλα τα γίνα πράγματα ως σπονδόν και σχύμβαλα. Αυτή δε η τρυφή και αγαλίασης δεν είναι στην ανωτέρω λεχθήσαν της καρδίας. Δεν είναι ως την ανωτέρω λεχθήσαν της καρδίας, καθότι εκείνη της καρδίας συμβαίνει κατά καιρόν δηλαδή και εν ώρα προσευχής και εν καιρό της αναγνώσεως και εν καιρό της διακόπου μελέτης ευχής και εν καιρό της εκτεταμένης και επί πολλής διαρκούς θεωρίας, οπότε θερμαίνεται ο νους. Αυτή όμως συμβαίνει πολλάξεις στον καιρό μικρά στινός υπηρεσίας προπάντων κατά τα σνίξτας δια του εξής τρόπου. Όταν ο άνθρωπος ευρίσκεται μεταξύ του ύπνου και της εγρηγόρησης, όσο ο άνθρωπος ως να κοιμάται και να μην κοιμάται, σαν να είναι ξύπνιος και να μην είναι ξύπνιος, και όταν απέλθει στον άνθρωπο αυτή η τρυφή και η αγαλίαση με τα ορμής και κινεί όλο αυτό το σώμα, τότε αυτός νομίζει ότι η βασιλεία των ουρανών δεν είναι άλλο τι παρά αυτό το οποίο δοκιμάζει. Παρατήρησε δε πάλι, εάν η ψυχή σου απέκτησε δύναμη ως της περιφρονήτας ενθυμής των αισθητών πραγμάτων για τις δυνάμεις της κυριευού στην καρδία ελπίδος και ενδυναμούσει τα εσωτερικά της ψυχής αισθήσεις με τα ανερμηνεύθου τρόπου πληροφορίας και αν αγρυπνεί η καρδία όχι στην εκμαλωσία των επιγείων πραγμάτων και στην περί αυτής φροντίδα αλλά στην ακατάπαυστο μελέτη και διάλειπτον εργασία της μνήμης της σωτήρωσης ημών απόκτησε ιδιαίτερα γνώση και προς κατανόηση όλων αυτών όταν αισθανθείς αυτά καθώς η συνεχής και μη διακοπτωμένη ησυχία δια της αδιαλείπτου και σταθεράς αυτής εργασίας ταχαίως κάνουν την ψυχή να γευθεί όλων τούτων ιδέα μέλεια των δεχομένων αυτά και μετά την έβρεση αυτών πάλι τα εξαφανίζει και ύστερα εις διάστημα πολλού χρόνου δεν ευρίσκονται. Επειδή όμως έχει το πράγμα κατά τούτο έχουν κάποιο θάρρος εκ της μαρτυρίας της συνειδήσεως αυτού, τολμά να είπε εκείνο το οποίο είπε ο Μακάριος Απόστολος Παύλος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε τα παρόντα του κόσμου πράγματα, ούτε τα μέλλοντα, ούτε τα λοιπά κτίσματα δύναται να με χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού, καθότι ούτε η εσωματική και ψυχική θλίψη και στεναχωρία, ούτε πείνε, ούτε διωγμός, ούτε γυμνώτης, ούτε μόνος, ούτε αποκλεισμός, ούτε κίνδυνος, ούτε μάχαιρα, ούτε η υπηρέτητα του Σατανά, ούτε η δυνάμεις αυτού για τον κακό αυτών τρόπων, ούτε η ματέα και προερχομένη του κόσμου δόξα, ούτε η συκοφαντία και η μέμψης εγενόμενα με τα ματέας παιδείας, δύναται να με χωρίσουν από τις αγάπης του Χριστού και Θεού μου. Εάν δε ταύτα, ο αγαπητέ αδελφέ, δεν ήρχισαν κατά κάποιον τρόπο να φαίνονται ότι αυξάνουν ή ολιγοστεύουν στην ψυχή σου, μάται είναι η κόπη σου και η θλίψη και η στεναχωρία και εν γέννη όλη σου η ησυχία. Και αν δια τον χειρό σου εκτελείς θαύματα και αναστείνεις νεκρούς, λογίζονται όμοια με τους νεκρούς νεκρά και τα θαύματά σου. Λοιπόν, από τώρα λοιπόν τουλάχιστον κίνησε την ψυχή σου και πίσω δια τον δακρύο στο Θεό, ο οποίος σώζει πάντας όπως αφαιρέσει το κάλυ. Από την καρδία σου σκέπασμα και κρυζώσει την σκότηση και ταραχή των παθών της ψυχής σου ή να αξιωθείς να ειδείς την ακτίνα του νοητού ηλίου και μην γίνεις ως νεκρός ευρισκόμενος πάντοτε στο σκοτάδι. Η παντοτινή και συχνή μεταγνώσεις αγρυπνία και συνεχής μετάνοια εγινόμενη αλληλοδιαδόχος υπό κάποιο δεν βραδύνουν να χαρίσουν τα ανωτέρω αγαθά εις τους σπουδαίους και προθύμους αγωνιστάς και όποιος κατορθεί ταύτα στα σαρετάς με ταυτόν ευρίσκει και αυτά τα αγαθά και χαρίσματα. Και όσοι πάλι θέλουν να έβρουν αυτά, ανάγκη
πάσα να επιμείνουν εις την ησυχία συνάμα και στην εργασία αυτών, να μην προσιλώνουν το νου αυτών εις άλλο πράγμα κάποιο, μήτε εις άνθρωπο, μήτε μόνο εις την ψυχήν αυτών, και να εργάζονται το έργο της εσωτερικής αρετής, αλλά και στινά των έργων τούτων ευρίσκομαι εν μέρει ακριβή αίσθηση για τις οποίες πληροφορούμεθα και περί των λοιπόν. Ο όποιος καθήμενος στην ησυχία έλαβε δοκιμή της αγαθότητας του Θεού, δεν χρειάζεται πολύ πιθανολογία προς πίστοση αυτών. Αλλά ούτε η ψυχή αυτού κατά κανέναν τρόπον ασθενεί εκ του νοσήματος της απιστίας, καθώς οι διστάζοντες να πιστεύσουν την αλήθεια, καθότι η μαρτυρία της διανοίας αυτού είναι ικανή να πείσει αυτόν, παρά οι άπειροι λόγοι ή την εστερούνται της δοκιμής των αρετών. Το δε Θεό ημών, η δόξα και μεγαλοπρέπεια εις τους αιώνας. Αμήν.